Συνολικό πρόγραμμα βελτίωση σε όλου του βιολογικού καθαρισμού στο νομό Φωκίδο πραγματοποιείται με ιδιαίτερη όμω βαρύτητα στο Δήμο Δελφών λόγω του αριθμού των μονάδων. Συγκεκριμένα, άμεσε επεμβάσει συντήρηση και βελτίωση των μονάδων επεξεργασία αστικών λιμάτων προωθεί ο Δήμο Δελφών ξεκινώντα από τον βιολογικό καθαρισμό τη ΙΤΕΑ. Μετά από επιστημονική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι το μείζον πρόβλημα τη μονάδα εστιάζεται στον τρόπο εξαιρισμού των βασικών δεξαμενών, όπου το σύστημα διάχυση οξυγόνου είχε εντελώ καταστραφεί και δεν λειτουργούσε εδώ και πολλά χρόνια. Με αποτέλεσμα τα λίμματα να πέφτουν ανεπεξέργαστα στον Κορινθιακό κόλπο. Η αντιδήμαρχος ΙΤΕΑΣ, κυρία Λαΐνη, θεωρώντας το έργο άμεσης και ουσιαστικής προτεραιότητας, επισημαίνει ότι εντός τριών ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης αντικατάσταση και τοποθέτηση 76 νέων διαχυτών στις δεξαμενές επεξεργασίας. Παράλληλα, οργανώνεται μεταφορά της λιματολάσπης σε βιολογικές τριτοβάθμιες μονάδες επεξεργασίας του Δήμου, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του βιολογικού της ΙΤΕΑΣ μέχρι την ολική αναβάθμιση και εξυγχρονισμό της μονάδας από το πρόεδρο ΕΠΕΡΑ. Σήμερα νομίζω ότι κάνουμε μια κέραια τομή, η οποία έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και αρκετά χρόνια, στο θέμα της λειτουργίας του βιολογικού της ΙΤΕΑΣ. Όπως γνωρίζετε, είναι παλιός ο βιολογικός, έχει κλείσει την 20ετία και θα έπρεπε εδώ και αρκετά χρόνια να έχει γίνει ένας έλεγχος στην λειτουργία των δεξαμενών και κατά πόσον οι διαχυτές οι οποίοι οξυγονώνουν την μάζα, την λιματολάσπη, λειτουργούν ή όχι. Φέρνοντας το κατάλληλο συνεργείο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει και τους 6 βιολογικούς του νομού Φωκίδας, συντήρηση και των 6 βιολογικών, ήρθαν οι υπεύθυνοι, έκαναν έλεγχο και αυτό που διαπιστώθηκε ήταν ότι οι διαχυτές δεν δούλευαν, διότι από τότε που τοποθετήθηκαν δεν ελέγχθησαν, δεν αντικατεστάθησαν τα εξαρτήματα που έπρεπε στο δυθμένα. Με αποτέλεσμα να μην οξυγονώνεται η λιματολάσπη, να μην υπάρχουν ένζημα, τα οποία και δεν μπορούσαν πλέον να καταστρέψουν, να φάνε, να το πούμε έτσι πολύ απλά, τις ακαθαρσίες, ώστε όταν θα βγαίνει στην έξοδο να είναι νερό και καθαρμένο, να το πω. Σήμερα λοιπόν έχει έρθει η εταιρεία υπεύθυνη, αντικαθιστούμε όλους τους διαχυτές, βάζουμε τα καινούργια εξαρτήματα και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την πραγματική επεξεργασία των λιμάτων, την μείωση της οσμής αυτής, η οποία είναι, όπως ξέρετε, απαράδεκτη και δημιουργεί πολλά προβλήματα στην ΙΤΕΑ και όχι μόνο σε κάθε περαστικό. Όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με το βιολογικό μας και εμείς σήμερα κάνουμε μια μεγάλη τομή. Το θεωρώ το πλέον σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας της νέας Δημοτικής Αρχής. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Δελφών, τον κύριο Φουσέκη, ο οποίος από την αρχή, από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων, έθεσε θέμα βιολογικού ΙΤΕΑΣ. Γι' αυτό και στο δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο προσπαθήσαμε, το περάσαμε, πήραμε απόφαση της ένταξης του έργου στο ΕΠΕΡΑ. Επίσης, πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Παπαθανάση, την βουλευτή, η οποία και αυτή με τις δραστηριοποιήσεις της σε επίπεδο Υπουργείου πολύ σύντομα κατόρθωσε και βοήθησε και πήραμε στα χέρια μας το σύμφωνο αποδοχής, το οποίο έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα, το υπέγραψε ο Δήμαρχος και το έργο πλέον εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΕΠΕΡΑ. Βεβαίως, επειδή ακριβώς είναι χρονοβόρο και για να μην περιμένουμε πότε θα ξεκινήσει η υλοποίησή του, κάνουμε εμβαλωματικές κέραιες παρεμβάσεις για να δώσουμε άμεση λύση. Και η άμεση λύση είναι να δουλέψει αυτή τη στιγμή όσο το δυνατόν πιο σωστά και καλύτερα και να μην μυρίζει. Συγχρόνως θα μεταφέρουμε λιματολάσπη, ένζημα από το βιολογικό καθαρισμό γαλαξιδίου, να τον ρίξουμε στις δεξαμενές για να μπορέσουν να αρχίσουν να ζουν, να τρέφονται τα μικρόβια αυτά τα οποία θα τρέφονται συγχρόνως και από το οξυγόνο που θα τους δώσουμε με την αλλαγή αυτή των εξαρτημάτων. Τόσο τον καιρό, δυστυχώς,
Δεν είχε γίνει αυτό. Όπως επίσης πληρώναμε ένα σωρό χρήματα για να λειτουργούν οι αντλίες αυτές, χωρίς αποτέλεσμα. Η παρέμβαση περιλαμβάνει η αντικατάσταση του σύνολου των διαχειτών που βρίσκονται μέσα στη δεξαμενή αερισμού, στις δύο δεξαμενές αερισμού που περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος βιολογικός. Οι διαχείτες που ήδη υπήρχαν μέσα από τότε που κατασκευάστηκε ο βιολογικός δεν αποδίδουν, δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην απόδοση και στην καλή λειτουργία του έργου. Δηλαδή, πώς ήταν η κατάσταση? Πώς ήταν η κατάσταση? Τα λίμματα στη μορφή που μπαίνουν δεν μπορούν να επεξεργαστούν στον ελάχιστο βαθμό, οπότε και αυτά που βγαίνουν είναι εντελώς ανεπεξέργαστα. Καταλήγουν αυτούσια δηλαδή. Ναι. Οι δεξαμενές αερισμοί είναι η καρδιά του βιολογικού. Είναι το κομμάτι το οποίο, εάν δεν λειτουργήσει σωστά, δεν μπορεί να... Δεν μπορούν να επιβιώσουν οι μάνες, με άλλα λόγια. Δεν μπορεί να υπάρχει πληθυσμός μικροοργανισμών ικανός ώστε να επεξεργαστεί τα εισερχόμενα λίμματα. Με αποτέλεσμα να χαλάς ενέργεια άσκοπα, να πληρώνεις λεφτά χωρίς να μπορείς να έχεις επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς επίσης και τα λίμματα να έχουν την ποιότητα εκροής που θα έπρεπε να έχουν για να λειτουργήσει σωστά το έργο. Πότε θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση, πόσος χρόνος χρειάζεται? Το αργότερο μέσα σε 3-24 ώρα. Σε 3 εργάσιμες ημέρες. Αυτό σημαίνει θα αλλαχτούν οι αντλίες ολόκληρες? Θα αλλαχτούν όλο το δίκτυο των διαχειτών που έχουν οι δύο δεξαμενές με καινούργιους διαχείτες. Και θα γίνουν και κάποιες άλλες λειτουργικές επεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της μονάδας. Τι επίπεδο επεξεργασίας θα έχουν τα λίμματα που θα εξέρχονται από το βιολογικό της ΙΤΕΑΣ? Ευελπιστούμε να φτάνουν το 90%. Ωραία, θα είναι δηλαδή τριτοβάθμια επεξεργασία, με άλλα λόγια. Όχι τριτοβάθμια, δεν υπάρχει τριτοβάθμια επεξεργασία στο συγκεκριμένο βιολογικό. Η δευτεροβάθμια επεξεργασία που έχει και είναι η βιολογική επεξεργασία να μπορέσει να λειτουργήσει με το σωστό τρόπο. Μάλιστα. Αυτό το έχετε αναλάβει και για όλους τους βιολογικούς του νομού Φωκίδου? Ναι, η εταιρεία μας έχει αναλάβει την λειτουργία και τη συντήρηση όλων των βιολογικών του Δήμου Φωκίδου. Έξι συνολικά. Μπορείτε να μας πείτε. Είναι ο Δήμος Γαλαξιδίου, ΙΤΕΑΣ, Δεσφίνας, Άμφισας, Επταλόφου και ο βιολογικός των Δελφών. Στην συνέχεια, σχετικά με τη διάθεση της λαιματολάσπης, μπορείτε να μας πείτε πέντε πράγματα? Με την λιματολάσπη. Κάποιοι βιολογικοί από τους 6 έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν την λάσπη με σύγχρονους τρόπους. Οι περισσότεροι, οι υπόλοιποι έχουν τις κλίνες ξύρανσης, οι οποίοι είναι ο πιο παλιός τρόπος επεξεργασίας λιματολάσπης. Αυτό που έχουμε συμφωνήσει είναι στους βιολογικούς που ήδη μπορούμε να επεξεργαστούμε και να κάνουμε αφυδάτωση και σωστή επεξεργασία της λιματολάσπης, να μεταφέρεται και από τους υπόλοιπους η λιματολάσπη εκεί και να γίνεται εκεί επεξεργασία. Γεγονός είναι ότι οι κλίνες ξύρανσης και το καλοκαίρι έχουν πολλές οκλήσεις και οσμές και δεν είναι πλέον ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος. Συνεπώς, τις ΙΤΕΑΣ θα μεταφέρονται αλλού. Ναι. Άρα θα υπάρξει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο εξυγίανσης της μονάδας μέχρι τουλάχιστον να γίνει η ανακαίνισή της, έτσι, ο ξεχρονισμός της. Όχι μόνο για αυτή τη μονάδα, αλλά και για τις υπόλοιπες μονάδες που υστερούν σε εξοπλισμό ή σε τρόπο επεξεργασίας. Οι υπόλοιποι βιολογικοί έχουν τη δυνατότητα να τους βοηθήσουν και να βοηθήσουν και να συντελέσουν, δηλαδή, στη σωστή επεξεργασία και στη σωστή λειτουργία.